Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Χθες το βράδυ ο οίκος αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε την χώρα μας κατά 2 βαθμίδες, γεγονός το οποίο είχε θετικό αντίκτυπο στα ομόλογα του ελληνικού δημοσίου. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεπάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα Τέτα. Χθες το βράδυ και ενώ όλη η επικαιρότητα στρεφόταν γύρω στη συζήτηση για την Νοβάρτη στη Βουλή, είχαμε μια θετική έκπληξη στο οικονομικό μέτωπο. Όπως πολύ σωστά είπες, είχαμε μια απρόσμενη αναβάθμιση από την επενδυτικό οίκο Moody's. Όχι τόσο πολύ το ότι δεν περιμέναμε ότι κάποια στιγμή θα γίνει, δεν το περιμέναμε να γίνει χθες το βράδυ. Και ήταν και μάλιστα κατά 2 βαθμίδες. Οι αναλυτές του οίκο Moody's εμφανίζονται ιδιαίτερα αισιόδοξοι για τις προοπτικές της Ελλάδος. Θεωρούν ότι το ελληνικό χρέος είναι πλέον πολύ λιγότερο τοξικό, πολύ λιγότερο επικίνδυνο, κουβαλάει μαζί του πολύ λιγότερο ρίσκο. Και κατ' επέκταση αυτό βοηθάει στην αντιμετώπιση του και στην βαθμολόγησή του. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι ακόμα το ελληνικό χρέος έχει φτάσει στο επίπεδο αυτό που να είναι αποδεκτό από τους επενδυτές, το λεγόμενο investment grade. Έχουμε ακόμα 3 βαθμίδες προκειμένου να γίνει αυτό. Αλλά πιστεύω ότι θα φτάσει. Είμαστε σε μια σωστή κατεύθυνση και αυτό το συσχετίζουν και με την προσπάθεια και την επιθυμία μιας καθαρής εξόδους στις αγορές. Η αλήθεια είναι το μήνυμα αυτό που τιμούνται σε συνέχεια και τις αναβάθμισης που έγινε πριν από κάποιες μέρες από τον επενδυτικό οίκο Fitch δείχνει ότι κάτι κινείται θετικά προς αυτή την κατεύθυνση, προς τα δημοσιονομικά, και αυτό το γεγονός έχει και άμεσο αντίκτυπο, όπως το περιμέναμε κιόλας, στις αποδόσεις των ομολόγων. Βλέπουμε το spread των ελληνικών ομολόγων σε σχέση με το γερμανικό να έχει μειωθεί πάρα πολύ. Η αποδόση στο 18 στο 14 ομόλογο να έχει πέσει κατά 4% και στο 5 κατά 8%, και γενικότερα να υπάρχει μια αποκλιμάκωση στις αποδόσεις, το οποίο είναι καλό, σημαίνει ότι πληρώνουμε χαμηλότερα τα χρήματα. Γι' αυτό είναι σημαντικό ομόλογα να πέφτουν αποδόσεις. Σημαίνει ότι η Ελλάδα πληρώνει λιγότερα για το χρέο της και αυτό ανοίγει το δρόμο σε αυτό που ούτως ή άλλως διακαώς επιθυμεί η κυβέρνηση, δηλαδή μια σειρά εκδόσεων ομολόγων μέχρι και το καλοκαίρι, όταν θα λήξει και τέταρτη αξιολόγηση, ώστε να εξασφαλίσουμε την πολυπόθετη καθαρή έξοδο στις αγορές. Σίγουρα δεν έχουμε βγει στο ξέφωτο, όμως κινήσεις όπως αυτές έχουν και πολιτική σημασία αλλά και οικονομική, καθώς δείχνουν ότι τουλάχιστον έξω πάμε καλά παρά όσα συμβαίνουν εντός Ελλάδος. Έξω τουλάχιστον η ελληνική οικονομία φαίνεται ότι αποκτά σε κάποιο βαθμό, ξανακερδίζει την εμπιστοσύνη των επένδυτων, και αυτό αντικατοπτρίζεται και στις τιμές των ομολόγων.